άλλος θα είσαι πιο μαζεμένος. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε το ζευγάρι βγαίνοντας από το μαιευτήριο. Με ένα γλυκό φιλί και φυσικά με τη μικρή τους κορούλα μαζί, η Μαριέτα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας, φεύγουν από το μαιευτήριο τρεις ευτυχισμένοι. Οι δυο τους από την περασμένη Τετάρτη το απόγευμα πλέουν σε πελάγια ευτυχίες, καθώς κρατούν στα χέρια τους το πιο πολύτιμο δώρο, τη μονάκριβη κορούλα τους που γεννήθηκε 3 κιλά και 450 γραμμάρια. Είναι πιο όμορφη η Δεσποινής Πατίτσα ή η κυρία Πατίτσα? Και οι δύο είναι κούκλες. Να δω τώρα ποια θα διαλέξει. Μας είπε η μαμά, παραπονιέται, ότι μοιάζει σε εσάς η κόρη, είναι φτιστή. Μακάρι να μοιάζει πιο πολύ στη Μαριέτα. Αλλά είναι όμορφη πολύ, μπλε ματάκια, ξανθιά, κουκλίτσα. Όταν πήρατε την κορούλα σας αγκαλιά, τι σκεφτήκατε? Συγκινήθηκα, ήταν ένα θαύμα που μας έδωσε φοβερή χαρά. Ήταν πολύ ωραίο το συνέστημα, μοναδικό, δεν το έχω ξανανιώσει. Η χαρά του ζευγαριού δεν περιγράφεται, όπως δηλώνουν, οι στιγμές για αυτούς είναι πρωτόγνωρες. Μας δένει σαν οικογένεια. Δεύτερο παιδάκι θέλετε? Πολύ. Πολύ. Γιο ή άλλη μια κορούλα? Εντάξει, λέμε να πάμε για το γιο, όχι. Να προσπαθήσουμε. Ναι, να προσπαθήσουμε για το γιο. Τι είπατε στη Μαριέτα? Ότι την αγαπάω πάρα πολύ. Και ότι με έκανε πάρα πολύ ευτυχισμένο. Παρούσες και οι δύο γιαγιάδες της μικρής. Η κυρία Αγλαία, μητέρα της Μαριέτας, δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις. Ενώ η κυρία Μαρίγο Πατίτσα, ντυμένη στα ροζ και αρκετά συγκινημένη, μίλησε για το νεογέννητο εγγονάκι της. Μοιάζει στο γιο σας, από ό,τι μάθαμε. Βέβαια, αλλά και από τους δύο παίρνει ένα παιδί. Χαρούμενη, ευτυχισμένη. Τι λέτε σας, πετάω. Μόνο τα φτερά μου λείπουν. Έκλαιγα βέβαια, είμαι πολύ συγκινημένη, γιατί θυμήθηκα όταν πήρα τα δικά μου παιδιά. Θα ήθελα να την ονομάσω Μαριγό. Θα ήθελα. Τι δώρο της κάνατε? Ένα πεντόλυρο ωραίο και στη Μαριέτα ένα ωραίο κοζέ. Και ο αδελφός της Μαριέτας, Θανάσης, συγκινημένος μίλησε για την ανιψιά του. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, το περιμέναμε πώς και πώς. Η Μαριέτα φόρεσε ένα κολάν και μια ρηχτή μπλούζα, ενώ όπως φαίνεται δεν πήρε καθόλου κιλά στην εγκυμοσύνη της.